παιδιά, η Ιωάννα εδώ. Και σήμερα θέλω να δούμε μαζί δύο περιζήτητους τομείς στην αγορά εργασίας σήμερα. Τους οποίους μπορούμε να κάνουμε καριέρα, είτε έχουμε σχετικές σπουδές, είτε όχι. Ναι, ναι. Θα δούμε στην πράξη πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Να επενδύουμε στον εαυτό μας μέσω της γνώσης, της εξέλιξης και κυρίως της προσαρμοστικότητας. Οπότε, ναι, ό,τι και να έχουμε σπουδάσει, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο πολύ hot τομείς με πολύ καλούς μισθούς, τους οποίους μπορούμε να διεκδικήσουμε θέση εργασίας μέσα από συγκεκριμένα βήματα. Για πάμε να τα δούμε. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα του Work Early, που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Τους ευχαριστούμε πολύ και εννοείται υπάρχει κωδικός Ιωάννα25 παιδιά για 25% έκπτωση σε όποιο σχολείο ή όποιο πρόγραμμα και αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε. Πολύ πρόσφατα τελείωσα το course που έχουν για τα οικονομικά, ακραίο σε συνδυασμό με data. Με βοήθησε πάρα πολύ και γι' αυτό αυτή η χορηγία και αυτή η συνεργασία. Εννοείται, μια που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube, παιδιά. Λοιπόν, τι ωραία θα ήταν να υπήρχε κάποιος για να μας καθοδηγεί στις τάσεις της αγοράς, ε! Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς. Πολλοί και πολλές από εμάς, μέχρι πρότινος, γνωρίζαμε μόνο τα στάνταρ επαγγέλματα. Τι θέλεις να γίνεις, δικηγόρος, γιατρός, μηχανικός, λίγο πολύ. Υπήρχε κάποιος θεσμός, για παράδειγμα το σχολείο, να μας δείξει ότι υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα εκεί έξω. Και μάλιστα με πολύ καλές απολαβές, ότι σήμερα μπορούμε, ας πούμε, να εργαστούμε στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων και ναι, με πολύ ανταγωνιστικούς μισθούς, το ξαναλέω. Λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή στο HR, δηλαδή στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Άγνωστες έννοιες αμφότερες κάποτε, νούμερο ένα συζήτηση και στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά σήμερα. Αυτή η άγνοια, παιδιά, σε συνδυασμό με την έλλειψη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Είχε ως αποτέλεσμα να σπουδάσουμε και να καταλήξουμε να κάνουμε ένα από τα συνήθεια επαγγέλματα. Και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες που δεν μας άρεσαν αυτά τα συνήθεια επαγγέλματα, παρόλο που τα σπουδάσαμε, να ψάχνουμε κάτι που να μας πηγαίνει από δουλειά σε δουλειά μέχρι να βρούμε αυτό που μας αρέσει τελικά. Και okay, καλό το trial and error, αλλά. Να σας πω και εγώ, τρανό παράδειγμα. Εγώ, πρώτο πτυχίο, μηχανικός στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης. Γιατί έτσι, ήμουν καλή μαθήτρια, άρα Πολυτεχνείο. Που δεν βγάζει καμία λογική, γιατί εγώ τα οικονομικά αγαπούσα πάντα. Και ήμουν τυχερή, μάλιστα, γιατί έτυχε να κάνω μεταπτυχιακό στα οικονομικά και έτυχε να το κυνηγήσω. Μόνο τύχη. Αυτό, παιδιά, σήμερα ευτυχώς έχει σταματήσει, γιατί όντως υπάρχουν πλατφόρμες σαν το workerly.gr με μεγάλο, πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό αριθμό γνωστικών αντικειμένων, στα οποία μπορεί να μας εκπαιδεύσει και να μας πιστοποιήσει με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. Και εγώ κάπως έτσι γνώρισα την πλατφόρμα και ζήτησα τη συνεργασία μας. Όπως σας είπα πριν, έκανε το course τους για τα οικονομικά, fintech και data, γιατί, παιδιά, πάντα πρέπει να είναι πρώτη και κύρια μέρημνά μας να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε. Όσο καλοί και καλές αν είμαστε σε ένα αντικείμενο, πάντα η επιπλέον γνώση είναι δύναμη. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν πραγματικά σαν τρελά. Οπότε χωρίς άγχος πρέπει να μαθαίνουμε. Σήμερα όμως συγκεκριμένα θέλω να δώσουμε βάση στους δύο τομείς που προαναφέραμε, γιατί είναι τελείως hot τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Το HR και το Data Science. Πρώτον, γιατί καλύπτουν και τους δύο ανθρώπους, αυτός που είναι και στη θεωρητική, αυτός που είναι και στη θετική, αλλά και γιατί είναι τομείς που, όπως είπαμε παραπάνω και δεν θα βαρεθώ ποτέ να το επαναλαμβάνω, με ένα καλό βιογραφικό μπορούν να μας ανοίξουν πολλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας σήμερα. Όχι σε 2 ή 3 χρόνια από τώρα. Πάμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. HR. Σήμερα κάθε σοβαρή εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της έχει ένα ισχυρό και καταρτισμένο τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Κυρίως γιατί, παιδιά, κάθε επιχείρηση είναι αυτό που είναι χάρη στους ανθρώπους της. Εμείς, ας πούμε, στους Financial Greeks, ευτυχώς έχουμε την Μαριάννα στο HR. Πάλι καλά. Γιατί, παιδιά, όντως οι επιχειρήσεις είναι αυτές που είναι, χάρη στις συνδέσεις των εργαζομένων και των συνεργατών τους, στο μεράκι και την όρεξή τους και στην αφοσίωση που δείχνουν σε αυτό που κάνουν. Προαπαιτούμενο όμως για να βγουν όλα αυτά τα στοιχεία είναι ένα σοβαρό τμήμα HR με γνώσεις και κατάρτιση. Γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο εξάλλου ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες σήμερα επενδύουν τεράστια ποσά στη στελέχωση αυτού του συγκεκριμένου τμήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και οι θέσεις εργασίας να είναι πολλές, ενώ και η μισθή είναι καλύτερη του μέσου όρου λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει. Να κάνουμε και μια σημείωση εδώ. Θα την κάνω, δεν αντέχω. Ο λόγος που το εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι σε κάποιες περιπτώσεις κακό είναι γιατί απουσιάζει εντελώς πιθανόν το τμήμα HR. Ή είναι στελεχωμένο από ανθρώπους που το κάνουν χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση. Τι είδους εκπαίδευση τώρα? Το Work Early έχει δημιουργήσει μια ειδική κατηγορία ακριβώς για το HR. Το HRschool.gr. Τι είναι τώρα αυτό? Ο μοναδικός αναγνωρισμένος σε Ελλάδα και Κύπρο πάροχος από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο HR που παρέχει καθοδήγηση είτε σε ανθρώπους που ξεκινούν σήμερα από το μηδέν, είτε σε άλλους που θέλουν αυτή τη στιγμή να αναβαθμίσουν την καριέρα τους σε αυτόν τον χώρο. Ακόμη εννοείται παρέχει επιστοποίηση με την οποία και μόνο μπορούμε να ξεκινήσουμε την HR καριέρα μας. Και παιδιά, για να το επιβεβαιώσουμε,
Ωραία. Πάμε να κάνουμε και ένα πείραμα. Κάνουμε μια βόλτα στο LinkedIn, να δούμε πόσοι και πόσες του χώρου έχουν παρακολουθήσει αυτό το σχολείο και το έχουν στα προσόντα τους και κάνουν καριέρα και πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και εφόσον μας ενδιαφέρει μια τέτοια προοπτική, μπαίνουμε στη σελίδα hrschool.gr και βλέπουμε τα εξής. Έχοντας το λογαριασμό μας έτοιμο, πατάμε την επιλογή του HR Bootcamp και μπαίνουμε στο πρόγραμμα. Εκεί υπάρχει αναλυτικό βίντεο με οδηγίες και πληροφορίες, αλλά και αριστερά διάφορες πληροφορίες και οδηγίες για την εκπαίδευσή μας. Και πάμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία, στο Data Science. Εδώ μιλάμε ίσως για την πιο περιζήτητη ειδικότητα στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή. Τελεία. Και μάλιστα το πιο ωραίο είναι πως όσα θα πούμε εδώ μπορούν να αφορούν πτυχιούχους διαφόρων σχολών. Οικονομικά, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, όλες τις θετικές επιστήμες, full. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Με την κατάλληλη εξειδίκευση μπορούν να απασχοληθούν ως data scientists. Και εξηγώ. Υπάρχει το datascienceschool.gr του Work Early και ο σκοπός αυτού του επαγγέλματος δεν είναι άλλος από την συλλογή, την επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων χρήσιμων. Μπορεί για παράδειγμα να αφορά την επεξεργασία δεδομένων πωλήσεων, marketing, διαφήμισης, εμπορικών πολιτικών. Για παράδειγμα, μια εταιρεία θέλει να δει ποια από τις 365 μέρες του χρόνου είναι καλύτερη για τις πωλήσεις του χ προϊόντος ή ποια στιγμή της ημέρας το κατάστημα δέχεται τους περισσότερους πελάτες. Οτιδήποτε βάζει ο νους μας, παιδιά. Πώς ξέρει, παραδείγματος χάρη, το χ σούπερ μάρκετ πότε να έχει 4 ταμεία ανοιχτά, 1 ταμείο ανοιχτό ή 6 ταμεία ανοιχτά. Και άρα να απασχολεί και το αντίστοιχο προσωπικό στις συγκεκριμένες θέσεις. Ξέρετε πώς μπορεί να το ξέρει, γιατί κάποιοι συναδελφοί μας μέτρησαν τα δεδομένα χιλιάδων ημερών εργασίας και κατέληξαν σε μοτίβα πελατών και με τη χρήση των δεδομένων, των data, διαμόρφωσαν το πρόγραμμα εργασίας της επιχείρησης και γλιτώνουν στην επιχείρηση χρήματα. Αλλά και κάνουν τη ζωή των εργαζομένων εκεί πιο ανθρώπινη και σίγουρα με λιγότερο άγχος. Παιδιά, όλα γύρω μας είναι πληροφορίες και δεδομένα. Και αυτό είναι πολύ απλοϊκά φυσικά. Το γενικό πλαίσιο στο οποίο θα ειδικευτούμε με αυτό το σχολείο, το datascienceschool.gr. Γιατί ακριβώς επειδή είναι όλα δεδομένα, η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό είναι τεράστια, η μισθή ανταγωνιστικότατη. Γι' αυτό έρχεται το Work Early, powered by Read Code Group, και με το πρώτο Data Science School, το datascienceschool.gr, δίνει συνδυαστικές δυνατότητες εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, συνδυασμός Data Science με άλλες επιστήμες, δημιουργώντας προγράμματα τύπου Marketing Analytics, Health Analytics, Sports Analytics, Fintech Analytics, αυτό που έκανα εγώ που το παρακολούθησα. Φυσικά, εννοείται, μόλις τελειώσουμε κιόλας, αυτό το συγκεκριμένο πιστοποιητικό που θα πάρουμε μας εντάσσει και στην online βάση δεδομένων των πιστοποιημένων data scientists που έχουν, από που βρίσκουν προσωπικό όλες οι μεγάλες εταιρείες. Οπότε ας ρίξουμε και μια ματιά πώς μοιάζει η πλατφόρμα αυτού του σχολείου. Αφού έχουμε ολοκληρώσει το λογαριασμό μας με ένα email και έναν κωδικό, πατώντας continue, μπαίνουμε στο κυρίως πιάτο του προγράμματος. Εκεί βλέπουμε τα πάντα με λεπτομέρειες, απαντήσεις σε όλες μας τις ερωτήσεις, καθώς και αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών με κάθε λεπτομέρεια. Βλέπουμε ότι το υλικό είναι αρκετό, δεν παίρνουμε πιστοποίηση στον αέρα, την κατακτούμε. Τέλος και για να πούμε κάποια πράγματα που ισχύουν και τα δύο αυτά προγράμματα. Το workerly.gr παρέχει παιδιά σε ό,τι και αν κάνουμε. Προσομοιώσεις εξετάσεων και προσομοιώσεις συνεντεύξεων. Επικοινωνία και ζωντανή καθοδήγηση στην διαδικασία μάθησης αλλά και career coaching. Δηλαδή τι να επιλέξουμε, γιατί, πού να εστιάσουμε και πώς να στήσουμε το βιογραφικό μας και γενικά την καριέρα μας με βάση τα δικά μας θέλω, τις δικές μας ανάγκες και τα δικά μας προσόντα. Είναι το νούμερο ένα περιβάλλον για να κάνουμε το επόμενο μας βήμα, παιδιά. Και συνεχώς βραβεύεται και φυσικά για αυτή την καινοτομία της. Γιατί τα συνδυάζει όλα σε μία πλατφόρμα. Και κλείνοντας να πω και εγώ τη γνώμη μου, αυτά τα δύο προγράμματα, ναι, μπορεί να είναι η αρχή μας για μια τελείως διαφορετική καριέρα, αλλά μας δίνουν και ακόμα κάτι τεράστιας σημασίας. Δίνουν αξία σε όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα στη ζωή μας, τα συνδυάζουν και μας πάνε ένα βήμα παρακάτω, μας ανεβάζουν ένα σκαλάκι. Ακόμα και πτυχία δηλαδή που έχουμε, που ο κόσμος ή η αγορά τα θεωρεί λίγο ξεπερασμένα ή χωρίς συγκεκριμένο αντικείμενο, με την κατάλληλη φροντίδα, με το workerly.gr, βάφονται, στολίζονται και έρχονται στο σήμερα για να μας βάλουν στην κορυφή της διαδικασίας εργασίας. Με μεγάλους μισθούς και ελπίζω πολύ ενδιαφέρουσα καθημερινότητα, γιατί και τα δύο αυτά προγράμματα, και το HR και το Data Science, είναι μαγεία. Κλείνοντας λοιπόν, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά την πλατφόρμα του Work Early που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Παιδιά, εννοείται υπάρχει ο κωδικός Ιωάννα 25 για 25% έκπτωση σε όποιο πρόγραμμα και αν αποφασίσουμε να επιλέξουμε. Αναμένω ερωτήσεις όπως για το σας σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ. Καλή επιτυχία στα επόμενα σας επαγγελματικά βήματα και εμείς τα λέμε αύριο. Φίλια πολλά.